Γεια σας, άλλο ένα βίντεο στο οποίο θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο της σειράς Σαν Λευκό και θα ακολουθήσω μια μικρή συζήτηση μόλις ξεκίνησε. Είμαι Αναστασία Μακράτζη, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, διδάκτορ-παιδαγωγικής και συγγραφέας της σειράς Σαν Λευκό που γράφονται, βιβλία τα οποία γράφονται με γραφή στο λευκό, είναι ένας τρόπος γραφής που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα από την πρώτη πληκτρολόγηση, ότι γραφτεί την πρώτη φορά, αυτό και παραμένει. Και είναι μια γραφή που γίνεται σε σύνδεση με το δυστυχικό και το ανώτερο εαυτό. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, αυτό που μου δόθηκε σήμερα, το οποίο αφορά στο πώς, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δάσκαλος και στο πώς πρέπει να, σε τι κατάσταση πρέπει να βρίσκεται στη σχέση του με το χρόνο και στη σχέση του με το συναίσθημά του, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές του να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους και να αναπτυχθούν ολόκληρα. Αυτό το οποίο βέβαια συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη, συμβαίνει και σε όλα τα άλλα επίπεδα επικοινωνίας. Σε όλα τα άλλα πλαίσια επικοινωνίας, δηλαδή τι είμαστε άνθρωποι με τους άλλους συνανθρώπους μας, γονείς, δάσκαλοι, σύντροφοι, ερωτικοί σύντροφοι. Η επικοινωνία έχει ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Παρακολουθήστε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε θα δοθεί η γνώση η οποία σας είναι απαραίτητη, η οποία είναι απαραίτητη για να γίνει το επόμενο βήμα. Αλλά ας μην καθυστερούμε λοιπόν και ας πάμε στην ανάγνωση του βιβλίου, του αποσπάσματος το οποίο δόθηκε, να σας διαβάσω σήμερα. Η επικοινωνία με όλα μας τα κομμάτια, με όλους μας τους φόβους που είναι βαθιά κρυμμένοι μέσα μας και η απελευθέρωσή τους στο φως, η απελευθέρωσή τους στο φως της ημέρας, τόσο απλό και τόσο δύσκολο μαζί, τόσο απλό και τόσο δύσκολο μαζί, είναι και η δική μας απελευθέρωση από όλα αυτά που μας κρατούν κάτω κολλημένους, παγιδευμένους σε ενέργειες που δεν μπορούν να σταθούν στη νέα εποχή. Σε ενέργειες βαριές, δυσκίνητες, παράλυτες, αδύναμες. Το σχολείο θέλει κίνηση, κατάλαβα. Το σχολείο χρειάζεται την ικανότητα κίνησης, όχι σε επίπεδο σωματικό, αλλά σε επίπεδο συναισθήματος. Ένας βαρύς και δυσκίνητος συναισθηματικά άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει την κινητικότητα του συναισθήματος της παιδικής ψυχής. Η παιδική ψυχή είναι ζωντανή, υπερκινητική, ξεχασιάρα, απλώνεται και πιάνει όλο το χώρο. Αλλάζει το ρυθμό στα λαμπάκια της στατικότητας ενός χώρου ρυθμισμένου στο ρυθμό της ακινησίας του παγωμένου συναισθήματος του ανθρώπου που έχει χάσει την επικοινωνία με τον ίδιο τον εαυτό, την πίστη, την αλήθεια, την αγάπη, το παιχνίδι, τη χαρά, το κέφι της επικοινωνίας της αγνότητας της παιδικής ψυχής. Το σχολείο της επικοινωνίας είναι το σχολείο της κίνησης του συναισθήματος, του αφήματος του ελέγχου και της εξουσίας, της παράδοσης και της απελευθέρωσης όλων. Της παράδοσης και της απελευθέρωσης του αδειάσματος του χώρου μέσα μας, του κενού για να μπει η νέα γνώση, του χώρου για να μπει η γνώση που έχουν τα ίδια τα παιδιά μέσα τους. Η γνώση που είναι ζωντανή, η γνώση που είναι από τις πηγές του ίδιου του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, από την πηγή της γνώσης που αναβλύζει συνεχώς, που τρέχει συνεχώς, που δεν σταματά ποτέ. Η πηγή της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά που οι δάσκαλοι, οι θεραπευτές προσπαθούν να φημώσουν, να εγκλωβίσουν, να σταματήσουν και να ελέγξουν χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι έτσι σταματούν την αυθονία, την πραγματική αυθονία της τάξης τους, του εαυτού τους, της κοινωνίας, της χώρας, του έθνους. Η αυθονία του έθνους είναι η απελευθέρωση της γνώσης που υπάρχει μέσα μας, μέσα στους μαθητές μας, μέσα μας. Η γνώση που δεν αποθηκεύεται, δεν συσσωρεύεται, δεν μπορεί να κλαπεί από κανένα γιατί είναι ρέουσα. Η ρέουσα γνώση της ψυχής του παιδιού που είναι σε περιβάλλον που επιτρέπει την ανακάλυψη της γνώσης, που επιτρέπει την ανάδυση της γνώσης, που απεγκλωβίζεται από τα στεγανά της αυθεντίας του δασκάλου. Του δασκάλου που απεγκλωβίζει του μαθητή μέσα από την εξουσία και τον έλεγχο του χρόνου. Του χρόνου του μέλλοντος, του αύριο από το χθες. Ο χρόνος της αυθονίας της γνώσης του σήμερα, του τώρα, είναι η αυθονία του ανθρώπου του μέλλοντος. Ο χρόνος του τώρα είναι ο πλούτος του μέλλοντος. Η αυθονία του τώρα είναι η αυθονία του μέλλοντος.
Δεν επικοινωνώ γιατί είσαι στο μέλλον. Δεν επικοινωνώ γιατί είσαι εγκλωβισμένος στο σχέδιο εργασίας του αύριο. Δεν επικοινωνώ γιατί δεν είσαι στο τώρα, στο εδώ, στο σήμερα. Στο σήμερα, άδειος από το αύριο, άδειος από το χθες, άδειος από όλα. Εδώ και τώρα, σε αυτό το απειροελάχιστο δευτερόλεπτο του τώρα. Σε αυτό το απειροελάχιστο δευτερόλεπτο του τώρα της συνάντησης, χωρίς έλεγχο, χωρίς έλεγχο του χρόνου. Ο χρόνος είναι ο χρόνος της συνάντησής μας στο κενό. Οι φόβοι, οι σκιές είναι του χθες και του αύριο της έλλειψης. Εδώ θα σταματήσω. Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Επικοινωνία του έρωτα», στο οποίο, το οποίο αναφερόταν στην κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος, ένας σύντροφος, ένας εραστής, εφόσον επιθυμεί να επικοινωνεί σε βάθος και να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στον άλλο άνθρωπο να αναδύσει όλο το δυναμικό. Όταν είμαστε εγκλωβισμένοι στα σχέδια εργασίας του αύριο, στα σχέδια εργασίας του μέλλοντος ή στο παρελθόν, χάνουμε τη στιγμή της επικοινωνίας που είναι η επικοινωνία της ευθονίας του τώρα. Είναι η επικοινωνία της συνάντησης στο τώρα που είμαστε πραγματικά δοσμένοι σε αυτή την επικοινωνία, απαλλαγμένοι από τους φόβους, τις δυσκολίες ή τις προσδοκίες. Προσδοκίες που δεν στηρίζονται όμως σε μια πραγματικότητα, εφόσον είμαστε σε μια πραγματικά αραιούσα κατάσταση αυτή τη στιγμή. Χάνουμε λοιπόν τη στιγμή της επικοινωνίας. Για να είμαστε σε μια επικοινωνία πραγματική, σε μια πραγματική συνάντηση που θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας, τους συνανθρώπους μας, τους συντρόφους μας, τους εραστές μας να πραγματοποιήσουν αυτό για το οποίο έχουν έρθει και να δώσουν όλο τους το δυναμικό, είναι η στιγμή του τώρα. Απλασσόμαστε λοιπόν και συγκεντρωνόμαστε στο τώρα. Τα παιδιά χρειάζονται συναισθηματικά άδειους ανθρώπους από τα βαριά συναισθήματα, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην κατάσταση της πίστης, εμπιστοσύνης, αυθονίας, χαράς, γέλιου, παιχνιδιού, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Διαφορετικά θα διαλύσουν το σύμπαν. Τα παιδιά είναι υπερκινητικά. Τα παιδιά είναι ζωντανά. Τα παιδιά απλώνονται στο χώρο. Διαλύουν ότι είναι στατικό. Διαλύουν ότι δεν είναι στηρέουσα κατάσταση. Για να μπορέσει ένας δάσκαλος να αποκριθεί σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει και αυτός να έρθει σε αυτή την κατάσταση, σε επίπεδο συναισθήματος. Να απελευθερωθεί από τα πρέπει και τα θέλω. Να απελευθερωθεί από τα σκονάκια του. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια σχολική τάξη με τα σκονάκια του παρελθόντος, του χθες, αλλά ούτε και του αύριο. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια συνάντηση επικοινωνίας, εμπορική. Σε μια συνάντηση επικοινωνίας με έναν άλλον άνθρωπο. Σε μια συνάντηση συντροφική. Σε μια συνάντηση φιλική. Σε μια συνάντηση ερωτική. Και να βαστάς τα σκονάκια του χθες ή τα σκονάκια του αύριο. Τα σκονάκια του πρέπει. Τα σκονάκια του εγκλισμού, σε κοτιά, του διαχωρισμού, του τεμαχισμού της πραγματικότητας και της τοποθέτησής της σε ξύλινα ντουλαπάκια. Ντουλαπάκι 1, ντουλαπάκι 2, ντουλαπάκι 3. Η ρέουσα εποχή, η νέα μας εποχή, είναι μια εποχή που τα πάντα ρέουν, όπου τα πάντα μετασχηματίζονται. Είτε είμαστε δάσκαλοι λοιπόν, είτε είμαστε απλοί άνθρωποι, γονείς. Αδειάζουμε από το παρελθόν, αδειάζουμε από το μέλλον. Αδειάζουμε από όλα τα σκονάκια που κρατάμε, που έχουμε στις τσέπες μας και που κάποια στιγμή, κάποια χρόνια πριν, μπορεί να ήταν βοηθητικά. Αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάνε. Ας απελευθερώσουμε λοιπόν τη δύναμη της στιγμής μέσα μας, τη δύναμη της στιγμής στην επικοινωνία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να δημιουργήσουν τη γνώση που δεν στερεύει ποτέ. Να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να βρίσκουν τη γνώση κάθε στιγμή που τη χρειάζονται.
τη γνώση που τους χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Ας είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας όσο μπορούμε στο τώρα μας. Είμαι η Αναστασία Μακράτζη, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, διδάκτορ παιδαγωγικής και συγγραφέας. Εάν σας άρεσε κάτι από αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κοινοποιήστε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλο άνθρωπο να προχωρήσει και φυσικά γραφτείτε στο κανάλι για να παρακολουθήσετε ένα από τα επόμενα βίντεο της σειράς, τα οποία θα έχει πάλι μία ανάγνωση ενός αποσπάσματος και μία μικρή συζήτηση. Γράψτε τις σκέψεις σας, τις απορίες σας, έτσι ώστε να ξεκινήσει μία συζήτηση που θα είναι βοηθητική για όλους μας. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.